Είναι μεγάλη χαρά για μένα να συμμετέχω σε αυτό το διαδικτυακό συνέδριο, φροντίζοντας τον εγκέφαλο. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Γιωτάκο για την τιμητική πρόσκληση. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την άνοια, για τις νευρογνωστικές διαταραχές, όπως τις λέμε τώρα, για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και των παραγόντων κινδύνου και το πώς μπορεί η άνοια να προληφθεί. Δεν έχουμε θεραπευτικές παρεμβάσεις αποτελεσματικές, δεν είναι αναστρέψιμη η πορεία των περισσότερων ανιών εκτός από σπάνιες περιπτώσεις, μπορούμε όμως να έχουμε σημαντικές παρεμβάσεις πρόληψης. Μιλούμε για την δεκαετία 21 με 30, δεκαετία της υγιούς γύρανσης και έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν να ασχοληθούμε με το κομμάτι αυτό. Η άνοια χαρακτηρίζεται από έκπτωση νοητικών λειτουργιών, το στερητικό α και η νόηση, αμνησία, αφασία, απραξία, αγνωσία, διαταραχή του συναισθήματος, αλλά και της συμπεριφοράς, που όλα αυτά βέβαια επηρεάζουν τη λειτουργικότητα, καθιστούν το άτομο μη αυτόνομο, εξαρτώμενο και αδυνατή να επιτελέσει τις καθημερινές δραστηριότητες. 10 χρόνια πριν, το 2013, η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία αλλάζει το λεξιλόγιο, αλλάζει τον όρο άνοια, τον αντικαθιστά με τον όρο neurocognitive disorders και ο λόγος που έγινε αυτό είναι γιατί ο όρος άνοια θεωρείται ένας όρος στιγματιστικός, ένας όρος που ταυτίζεται με μια ανίατη κατάσταση, επομένως πολλές φορές η αλλαγή του λεξιλογίου αλλάζει ίσως και την οτροπία. Αυτό που είναι ενδιαφέρον στην διαγνωστική προσέγγιση του DSM, στην Ελλάδα γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιούμε το ICD-10 για τις διαγνώσεις και τα δύο κατηγορικά συστήματα που κατηγορήθηκαν βέβαια από την άλλη πλευρά ότι δεν δίνουν ίσως έμφαση στη διάσταση της ψυχοπαθολογίας. Παρ' όλα αυτά έχει ενδιαφέρον η προσέγγιση του DSM με την έννοια ότι δίνεται μεγάλη προσοχή σε όλες τις νοητικές λειτουργίες και η παλιότερη η αντίληψη ότι η άνοια είναι κυρίως διαταραχή της μνήμης ή η αντίληψη κυρίως του κοινού ότι η άνοια σημαίνει αμνησία, διαταραχή μνήμης αποτελεί μια όντως εσφαλμένη αντίληψη. Υπάρχει μια συνολική έκπτωση των νοητικών λειτουργιών στην άνοια όπου επηρεάζεται και η προσωπικότητα και η λειτουργικότητα του ατόμου. Αδυναμία καταγραφής πολλές φορές νέων πληροφοριών, αδυναμία λήψης αποφάσεων και διαχείρισης οικονομικών, διαταραχή της γλωσσικής ικανότητας και γενικότερη αλλαγή στην προσωπικότητα. Πιο συχνή μορφή νευρογνωστικής διαταραχής, άνοιας, η νόσος Αλσχάιμερ, με δεύτερη την αγγειακή άνοια, μεικτές άνοιες με στοιχεία Αλσχάιμερ και αγγειακής άνοια, η άνοια των σωματείων του Λούι που θεωρείται ίσως κατάλληλος δεύτερη σε συχνότητα μετά την νόσο Αλσχάιμερ, μια άνοια που δύσκολα διαγνώσκεται, ή με τοποκροταφική άνοια που έχει το ενδιαφέρον ότι πολλές φορές διαγνώσκεται και πολλά χρόνια μετά, αρχίζει ίσως πριν τη μέση ηλικία, πολλές φορές με μια ψυχιατρική κυρίως συμπτωματολογία και βέβαια άνοια στη νόσο του Πάρκινσον, άνοια οφειλόμενη σε ΚΕΚ που τη βλέπουμε σε κρονικεφαλική κάκωση και σε νέα άτομα. Επομένως και ένας λόγος αλλαγής του όρου άνοια και αντικατάστασή τους από την νευρογνωστική διαταραχή είναι γιατί εκτός από τους ανθρώπους της μεγάλης ηλικίας έχουμε και νέους που εξαιτίας κρονικεφαλικών κακών όσων έχουν νευρογνωστική διαταραχή. Και εδώ θα έλεγα υπάρχει όντως ένα διαγνωστικό θέμα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να μιλήσουμε για κάποιους μύθους και αλήθειες. Οι νευρογνωστικές διαταραχές πιστεύετε κάποιες φορές ότι αρχίζουν με μια νοητική έκπτωση ή με κινητικές εκδηλώσεις, αν μιλάμε για νόσο Πάρκινσον, που εξελίσσεται μετά στην άνοια. Παρ' όλα αυτά, πολύ συχνά εμφανίζονται με ψυχιατρική συμπτωματολογία και ίσως η ψυχιατρική συμπτωματολογία αποτελεί ένα πρόδρομο στάδιο που εκεί μπορεί να έχουμε ένα ίσως προσυμπτωματικό στάδιο που χρειάζεται εκεί η έγκαιρη παρέμβαση. Άρα λοιπόν και οι νευροεκφυλιστικές, οι νευρογνωστικές διαταραχές αποτελούν για μας ένα μοντέλο για να κατανοήσουμε ίσως και ψυχιατρικές διαταραχές. Η αγχώδης και η καταθλιπτική συμπτωματολογία των ανθρώπων με νευρογνωστική διαταραχή αντικατοπτρίζουν νευροεκφυλιστικές διεργασίες,
Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε ότι η νευρολογία και η ψυχιατρική, ειδικότητες που τα παλιότερα χρόνια, τον περασμένο αιώνα, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80, είχαν μια κοινή ομπρέλα, με έναν άλλο τρόπο στις νευρογνωστικές διαταραχές έρχονται μαζί και ουσιαστικά καταλαβαίνουμε το πόσο σημαντική είναι η διεπιστημονική προσέγγιση. Είπαμε ότι η νόσος Αλσχάιμερ είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας, με σταδιακή έκπτωση της βραχύχρονης μνήμης, αδυναμία εξεύρεση αντικειμένων και υπόνοια κλοπής, απώλεια προσανατολισμού στο χώρο και στο χρόνο, διαταραχή του γραπτού και του προφορικού λόγου, αδυναμία επίλυσης προβλημάτων, αδυναμία κριτικής ικανότητας και βέβαια και ψυχιατρικά συμπτώματα όπως απάθεια, κατάθλιψη, διέγερση. Ο πιο συχνός παράγοντας κινδύνου που θα αναφερθούμε και παρακάτω για την νόσο Αλσχάιμερ είναι η ηλικία. Όσο δηλαδή κάποιος μεγαλώνει, τόσο πιο πολύ κινδυνεύει να πάθει νόσο Αλσχάιμερ. Έχουν βρεθεί και συγκεκριμένα γονίδια, όπως της απολιποπρωτεΐνης ε, δεν σημαίνει όμως ότι είναι απαραίτητο αν βρεθούν συγκεκριμένα λιλόμορφα όπως το ε4 της απολιποπρωτεΐνης ε, ότι ο άνθρωπος που έχει στο ιστορικό του κάτι τέτοιο θα πάθει απαραίτητα Αλσχάιμερ. Αποτελούν δηλαδή κάποιους συγκεκριμένους βιοδείκτες. Αυτό που είναι σημαντικό στην διαγνωστική προσέγγιση είναι να αξιολογήσουμε τη συμπτωματολογία, να δούμε το ιατρικό ιστορικό, να υπάρξει φυσική, παθολογική και νευρολογική εξέταση, εργαστηριακές εξετάσεις, νευροαπεικόνηση, πληροφορίες από το οικογενειακό ιστορικό και νευροψυχολογική αξιολόγηση, στην οποία βασιζόμαστε πολύ. Η διάγνωση είναι κλινική, αλλά οι νευροψυχολογικές δοκιμασίες είναι πολύ βοηθητικές, ακόμη και στο πλαίσιο πολλές φορές της πρωτοβάθμιας, σαν τεστ διαλογής, σαν screening test που χρησιμοποιούνται η δοκιμασία του ρολογιού και το mini mental, αλλά και περαιτέρω σε περισσότερες εξετάσεις, οι οποίες πραγματικά ποσοτικοποιούν ποιοτικά μεγέθη, όπως οι νοητικές λειτουργίες. Η νευροψυχολογική εκτίμηση μας βοηθά στη διάγνωση, αλλά και στην παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου και συνήθως γίνεται περίπου ανά εκάμηνο. Γιατί μας ενδιαφέρει η έγκαιρη διάγνωση της άνοιας? Γιατί αποτελεί το πρώτο βήμα αντιμετώπισης της νόσου. Στα πρώτα στάδια υπάρχει αντιμετώπιση. Τα φάρμακα που έχουμε αυτή τη στιγμή και κυκλοφορούν στην Ελλάδα είναι φάρμακα παλιά, οι αναστολής αχετιλοχολινεστεράσεις, τα οποία δεν θεραπεύουν την νόσο Αλσχάιμερ, αλλά καθυστερούν. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί ακόμη και λίγοι μήνες καθυστέρησης και λίγοι μήνες καλύτερης ποιοτικής ζωής για τους ασθενείς μας είναι σημαντικοί. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει έγκαιρη διάγνωση. Και θεραπείες που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, εδώ και περίπου σχεδόν 1,5 χρόνο κυκλοφορεί ένα μονοκλονικό αντίσωμα στην Αμερική, το αντικονουμάπ, το οποίο χρησιμοποιείται στους ασθενείς και πάλι σε πρώιμα στάδια. Ακριβή θεραπεία, η οποία όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Επομένως, είναι σημαντικό να τεθεί διάγνωση, αλλά ταυτόχρονα να δούμε και ολιστικά τον ανοϊκό ασθενή με διαχείριση και των άλλων παθολογικών προβλημάτων, γιατί μιλάμε για ανθρώπους κυρίως τρίτης ηλικίας. Και βέβαια στον έλεγχο απαραίτητη ο έλεγχος των μεταβολικών, των ενδοκρινικών διαταραχών, οι λοιμώξεις. Παλιότερα χρησιμοποιούσαμε τον όρο αναστρέψιμες άνοιες. Υπάρχει μια συζήτηση για το πόσο είναι αναστρέψιμες. Σίγουρα όμως επιβαρύνεται ένας άνθρωπος που έχει ανεπάρκεια βιταμινών νοητικά, ο αλκοολικός, ένας άνθρωπος το οποίος χρησιμοποιεί φάρμακα και πολλές φορές η συμμόρφωση και η σωστή χρήση των φαρμάκων σε ασθενείς με νοητική έκπτωση αποτελεί λοιπόν ένα πρόβλημα. Επομένως, πολύ σημαντική και ο έλεγχος με νευροαπεικόνηση, ένα χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα, ένας υδροκέφαλος μπορεί να δημιουργούν νοητική έκπτωση και είναι παράγοντες στις οποίες κανένας μπορεί να παρέμβει. Θα κάνω μία χρονολογική πορεία των διαγνωστικών κριτηρίων και των διαγνωστικών προσεγγίσεων. Γνωρίζουμε στις αρχές του 20ου αιώνα μίλησε ο Αλόις Αλσχάιμερ για την νόσο. Ο Κρέπελιν χωρίζει τη γεροντική και την προγερετική άνοια για να φτάσουμε στα διαγνωστικά κριτήρια και στους βιοδείκτες.
Για πρώτη φορά η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία στο DSM-3 το 1980 μιλάει πραγματικά για την άνοια, θέτοντας απαραίτητη κυρίως τη διαταραχή της μνήμης, ενώ λίγα χρόνια αργότερα η Αμερικανική Εταιρεία Alzheimer με τη δημοσίευση στο περιοδικό Neurology το 1984, ο νευρολόγος είναι ο Μακάν, μιλάει για την σημασία του ιστορικού και της νευροψυχολογικής εξέτασης. Οπότε για τη διάγνωση είναι απαραίτητη και η νευροψυχολογική προσέγγιση. Εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του 80, δεν υπάρχουν βιοδείκτες. Να μην ξεχνάμε ότι τη δεκαετία του 70 βγαίνει πλέον η εξωτερική τομογραφία, οπότε υπάρχουν και θέματα σίγουρα στην απεικόνηση και βέβαια πολύ λίγες πληροφορίες σχετικά με την διάγνωση της νόσου και με την γενετική. Το 1994 η τέταρτη έκδοση του DSM και πάλι θεωρεί για την διάγνωση της άνοιας απαραίτητο το στοιχείο της διαταραχής της μνήμης, κάτι που δεν βλέπουμε αργότερα και πάντα βέβαια δίνεται σημασία στην λειτουργικότητα. Η λειτουργικότητα είναι πολύ σημαντική για να μπορεί, όπως είπαμε, ο ασθενής να είναι αυτόνομος. Επομένως, μια μείζωνο νευρογνωστική διαταραχή καθιστά τον ασθενή απόλυτα εξαρτώμενο. Το 2011 η Αμερικανική εταιρεία Alzheimer ανανεώνει τα κριτήρια και για πρώτη φορά δίνει μεγάλη σημασία και καταγράφεται όσον αφορά το διαγνωστικό κομμάτι η ύπαρξη όχι μόνο νοητικών αλλά και διαταραχών συμπεριφοράς και ψυχιατρικών διαταραχών. Από το 1982 και μετά η Διεθνής Ψυχογυριατρική Εταιρεία ασχολείται πολύ με το κομμάτι των διαταραχών συμπεριφοράς και των νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων, τα BPSD, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία, γιατί πραγματικά πολλές φορές μια διαταραχή μνήμης μπορεί να μην είναι προβληματική στην οικογένεια και στο φροντιστή, αλλά οι διαταραχές συμπεριφοράς, η ψυχωτική συμπτωματολογία αποτελούν ένα πολύ σημαντικό θέμα στην καθημερινή ζωή του ασθενή, της οικογένειας, του φροντιστή και οδηγούν πολύ γρηγορότερα τον ασθενή σε ασυλλοποίηση. Βέβαια, βλέπουμε ότι πλέον από το 2010 και μετά έχουμε στις διαγνωστικές προσεγγίσεις και τους βιοδείκτες. Τι είναι ο βιοδείκτης? Ο βιοδείκτης αποτελεί ένα μετρήσιμο χαρακτηριστικό το οποίο αντικατοπτρίζει μια φυσιολογική, βιολογική διεργασία ή παθογνωμονική. Επίσης, μπορεί να δείξει και μια φαρμακολογική απάντηση σε μια παρέμβαση. Και το International Working Group στην Ευρώπη το 2007 αρχίζει πλέον να βάζει τους βιοδείκτες, κυρίως θα έλεγα βιοδείκτης πλέον μπορεί να είναι το εγκεφαλονοτιαίο υγρό. Έχουμε πλέον και την χρήση του PET που βλέπουμε και στην Ελλάδα, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου που εργάζομαι υπάρχει το PET και βέβαια πλέον έχουμε και την λειτουργική μαγνητική τομογραφία η οποία μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση. Και βλέπουμε στην εξέλιξη αυτών των κριτηρίων του Dubois, του International Working Group, πόσο σημασία δίνεται στην ασυμπτωματική μορφή και στην προσυμπτωματική και πόσο τονίζεται ότι δεν είναι τυπική η μορφή της νόσου. Πολλές φορές υπάρχουν και άτυπα στοιχεία, επομένως είναι πολύ σημαντική η εξατομίκευση. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ πολύ λίγα ξέραμε, μέσα στις δεκαετίες, φτάνοντας πλέον στο 2023, έχουμε στα χέρια μας διαγνωστικά εργαλεία τα οποία μπορεί να μας βοηθήσουν και δίνεται μεγάλη σημασία στην έγκαιρη διάγνωση. Έγκαιρη διάγνωση, έγκαιρη παρέμβαση και σίγουρα και πολύ σημαντικό να γνωρίσει ο ασθενής και η οικογένεια τη διάγνωση για να πάρει τις αποφάσεις να συμμετέχει στην περαιτέρω φροντίδα. Έχει σίγουρα αυτό το δικαίωμα. Ερχόμαστε σε πολύ επιγραμματικά σε μία άλλη μορφή άνοιας, την νόσο των σωματείων του Λούι, η οποία όντως διαγνώσκεται πάρα πολύ δύσκολα και πολλές φορές είναι εντυπωσιακό ότι η διάγνωση τίθεται 20 χρόνια μετά, δηλαδή εμφανίζεται κυρίως με ψυχιατρική συμπτωματολογία, πάρα πολύ επώδυνη για τον ασθενή, με οπτικές ψευδαισθήσεις, διαταραχή του ύπνου, παραλυτικές ιδέες, που δημιουργεί μεγάλο πραγματικά
θέμα στην ζωή των ασθενών και σκεφτείτε ότι το 75% των ασθενών ξεκινούν με μία άλλη αρχική διάγνωση. Πόσο δηλαδή, ενώ έχουν γίνει βήματα στη διάγνωση των ανιών, ότι τελικά υπάρχει θέμα και κατά πολλούς η Λούι πάντα αποτελεί την δεύτερη άνοια μετά την νόσο Αλσχάιμερ. Έχουμε από το 2017 τα κριτήρια του Μακίθ, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσουμε για τη διάγνωση της νόσου. Θυμίζω ότι ο Ρόμπιν Ουίλιαμς, ο ηθοποιός που αυτοκτόνησε το 2014, έπασχε από αυτή τη νόσο και πραγματικά βρέθηκε μετά ότι όντως είχε αυτή τη διάγνωση, ενώ είχε τηλεπορηθεί με πολλές άλλες διαγνώσεις. Και βλέπουμε πόσο λοιπόν σημαντική είναι η έγκαιρη διάγνωση, αλλά και σε άνοιες που είναι πιο σπάνιες, όπως η μεταμοκροταφική άνοια και εκεί ψυχιατρική συμπτωματολογία. Έχουμε πολύ δρόμο λοιπόν σε αυτό το κομμάτι να κάνουμε και πραγματικά η έγκαιρη διάγνωση, όπως είπαμε, βοηθάει όχι μόνο στις παρεμβάσεις και ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν και περαιτέρω παρεμβάσεις τα επόμενα χρόνια, αλλά όπως ανέφερα και πριν και στην λήψη αποφάσεων. Και ερχόμαστε στους παράγοντες κινδύνου, όπου εκεί πραγματικά, αν και όπως είπαμε για την άνοια δεν έχουμε μια θεραπεία, αλλά όσον αφορά την πρόληψη παραγόντων κινδύνου, εκεί πολλά μπορεί να γίνουν. Σαν παράγοντα κινδύνου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί το χαρακτηριστικό, την ιδιότητα ή την έκθεση που αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης μιας νόσου. Μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, περιβαλλοντολογική έκθεση, κληρονομική προδιάθεση που τεκμηριώνεται ότι σχετίζεται με μια διαταραχή και βέβαια η σημασία της πρόληψης. Ένα σταθερό παράγοντα κινδύνου είναι η ηλικία. Αυτό δεν αλλάζει. Υπάρχουν όμω και μεταβλητοί και τροποποιήσιμοι παράγοντε κινδύνου, όπω για παράδειγμα η αρτηριακή υπέρταση. Η ηλικία αποτελεί τον σημαντικότερο και ισχυρότερο παράγοντα κινδύνου για την άνοια. Δεν προκαλεί από μόνη τη άνοια, αλλά είναι εντυπωσιακό το πόσο αυξάνεται ο κίνδυνο, ενώ στα 65 χρόνια είναι 2%, κάθε πενταετία διπλασιάζεται ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου. Επομένως, αν πάμε στα 70 στο 4, στα 75 στο 8%, στο 80 στο 16%, φτάνουμε περίπου ένα στους τρεις ανθρώπους άνω των 85 να πάσχει από άνοια, σύμφωνα με την Alzheimer Association, και δεν σημαίνει βέβαια απαραίτητα από βαριά άνοια, αλλά να έχει ήπια άνοια ή νοητική έκπτωση. Είπαμε η απολιποπρωτεΐνη ε είναι μια πρωτεΐνη που σχετίζεται με το μεταβολισμό των λιπιδίων, μεταφέρει και κατανέμει τα λιπίδια στους ιστούς, επομένως το ε4 αυξάνει το συγκεκριμένο αλληλόμορφο την εναπόθεση του β' αμυλοειδούς, αποτελεί ένα βιοδείκτη, δεν σημαίνει όμως ότι αν το έχουμε θα πάθουμε Αλσχάιμερ. Εκεί που πραγματικά μπορούμε να παρέμβουμε, γιατί όπως είπαμε υπάρχουν και οι μεικτές άνοιες στις οποίες επισέρχεται και ο αγιακός παράγοντας, είναι η ρύθμιση των αγιακών παραγόντων έγκαιρα. Φαίνεται ότι οι ασθενείς οι οποίοι ρύθμιζαν την αρτηριακή υπέρταση και την υπερλιπιδημία είχαν πολύ μειωμένο κίνδυνο άνοιας σε πολύ μεγάλες μελέτες. Άρα λοιπόν, τι μπορεί να κάνουμε για να προλάβουμε την άνοια, αφού αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μία θεραπεία, για να μειώσουμε την πιθανότητα να εμφανιστεί. Καταρχήν, αντιμετώπιση του ζαχαρόδια διαβήτη. Ο διαβήτης τύπου 2 είναι μια νόσος της μέσης ηλικίας. Αντιμετώπιση της υπέρτασης. Ρύθμιση, μείωση του καπνίσματος. Η παχυσαρκία της μέσης ηλικίας. Επίσης, ένας παράγοντας που θεωρείται ότι είναι επιβαρυντικός. Ήπια άσκηση, αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Φαίνεται ότι μια χρόνια κατάθλιψη και ένα χρόνιο στρες μπορεί να είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας. Το να αποφύγει κανένας επίσης το αλκοόλ, την κατάχρηση πάντα αλκοόλ. Το να κρατήσει ένα γνωστικό απόθεμα, η εκπαίδευση μπορεί να είναι προστατευτική και βέβαια να έχουμε μια κοινωνική αλληλεπίδραση, κάτι που τα χρόνια του COVID είδαμε ότι πολύ δύσκολα έγινε. Πολύ σημαντικό το κομμάτι της αντιμετώπισης των νευροαισθητηριακών διαταραχών όρασης και ακοής. Είμαστε συνηθισμένοι να διορθώνουμε την όραση και από την παιδική ακόμη ηλικία φορώντας γυαλιά ή φακούς, δεν συμβαίνει το ίδιο με την ακοή. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ακούν καλά και απομονώνονται και χάνουν την κοινωνική επαφή και βέβαια αναπτύσσουν και παρανοϊκές ιδέες.
Άρα, με αυτούς τους τρόπους μπορούμε να βοηθήσουμε και να μην υπάρχει τόση αναπόθεση αμυλοειδού, στο να μην υπάρχουν αγκιακές και φλεγμονώδεις βλάβη στον εγκέφαλο, αλλά και να κρατήσουμε το γνωστικό απόθεμα. Και φαίνεται ακριβώς και εδώ πόσο σημαντικές είναι οι παρεμβάσεις και στη μέση ηλικία και στη μεγάλη ηλικία. Η πίεση πρέπει συστολική να είναι μικρότερη από το 13. Η φυσική άσκηση επίσης πάρα πολύ σημαντική. Η έγκαιρη διάγνωση είναι λοιπόν πολύ σημαντική για τον έγκαιρο σχεδιασμό και την υποστήριξη και την πορεία του ασθενή. Είναι σημαντικό να μπορεί ο ίδιος όσο είναι ακόμη καλά να αποφασίσει και σε νομικά και οικονομικά ζητήματα και να λάβει έναν ενεργό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων. Και βέβαια η οικογένεια να προετοιμαστεί και να ενημερωθεί, γιατί και εκείνη συμμετέχει στην πορεία του ασθενή. Και βέβαια μετά την διάγνωση της άνοιας, βιοψυχοκοινωνική θεώρηση, βλέπουμε ότι η άνοια είναι μια νόσος, μια διαταραχή που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε ολιστικά. Πολύ σημαντική για την προστασία του ασθενή η αντιμετώπιση των διαταραχών συμπεριφοράς και βέβαια η στήριξη των ασθενών. Άρα λοιπόν η έγκαιρη διάγνωση είναι πολύ σημαντική στην αντιμετώπιση των νευρογνωστικών διαταραχών. Οι βιοδείκτες μπορεί να μας βοηθήσουν στην ανίχνευση πρόδρομων σταδίων και βέβαια είναι πολύ σημαντικό να προλάβουμε, ελαχιστοποιώντας τους παράγοντες κινδύνου για άνοια που μπορεί να είναι μεταβλητή ή τροποποίησιμη. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.